εκλεκτή ομίγυρης. Ο θυμός και η οργή είναι υπέρτερη τούτη την επίσημη στιγμή και κυριαρχούν απόλυτα. Και από μία πλευρά είναι ευτύχημα ότι έχουν αποχωρήσει ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών. Λέω ένα μεγάλο μέρος των πολιτικών, δεν είπα όλους, έτσι. Λοιπόν, η μνήμη λειτουργεί με την ανέρεση του ψεύδους. Αλλά η μνήμη λειτουργεί με την ύπαρξη γνώσης. Και η γνώση λειτουργεί με την ύπαρξη κρίσης. Η ακρισία και η έλλειψη γνώσης, ιδιαίτερα στην κατηγορία εκείνη της ημιμάθειας, διαποτισμένης με την εμπάθεια, οδηγεί σε ακρισία. Ο λόγος για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Το μνημειώδες έργο του εκλεκτού συναδέλφου Κωνσταντίνου Φωτιάδη, οι 14 τόμοι, έργο ζωής, λειτουργούν για όλους αυτούς που εκούσια παραβλέπουν τη γνώση, δεν θέλουν να γνωρίζουν και θέλουν να παραμείνουν στις μίζερες θέσεις τις οποίες υποστηρίζουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα απτό παράδειγμα, τον κύριο Καρκαλιάνη. Ο κύριος Καρκαλιάνης, διαπρεπής δημοσιογράφος, ανεσχύντος στα άρθρα του, επικαλείται την έλλειψη γενοκτονίας των ποντίων, διότι η γενοκτονία, λέει, είναι ένα αδίκημα το οποίο εφεύραν οι Εβραίοι, ο Λέμκιν, ο Ράφαελ Λέμκιν, συγκεκριμένα εβραϊκής καταγωγής, Πολωνός, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για να καλύψει τις αγριότητες του ναζισμού κατέναντι του εβραϊκού λαού. Και βέβαια εδώ ο κύριος Καρκαλιάνης και όλοι οι όμοιοι του, δεν είναι ο μόνος βέβαια, δεν είναι ο μόνος, και προσέξτε κάτι, ανοίξω μια παρένθεση τώρα και θα το πω εκ βαθέων, και δεν φοβάμαι κανέναν, και όπως λέτε είμαι πολιτικός, αλλά είμαι πολιτικός στο μηδέν. Δεν με ενδιαφέρει να χάσω κανένα, καμία υποστήριξη από κανένα. Το ότι έχω με τη συνείδησή μου καλή σχέση, αυτό μου φτάνει. Κοιτάξτε κάτι. Το 1,5 εκατομμύριο οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, δεν είναι απολύτως αληθές ότι έγιναν δεκτοί με ανοιχτές αγκαλιές. Ιδιαίτερα για τους ποντίους, που δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητοι για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα ήταν αγροτικός πληθυσμός στην πλειοψηφία του, ενώ οι Κωνσταντινούπολιτες και οι Σμυρνοί ήταν αστεί. Συνεπώς, λειτουργήσε και ένας άλλος μηχανισμός αφομοίωσης διαμέσου της ομάδας αναφοράς. Ομάδα αναφοράς είχαν το Αθηναϊκό κράτος, κυρίως η αστική τάξη. Και ολοκληρώθηκε προς τα εκεί. Οι πόντοι όμως, και λόγω του γλωσσικού ιδιώματος και λόγω του ότι ήταν αγροτικός πληθυσμός, παρέμειναν πιο κλειστοί και πιο ολοκληρωμένοι. Προπυλακίστηκαν, ονειδίστηκαν για γενιές. Πραγματικά είναι συγκινητική η έκκληση διαφόρων διανοουμένων και δημοσιογράφων και πολιτικών, όταν πριν κάποια χρόνια ένας Αλβανός
μαθητής, ο οποίος αρίστευσε, δεν είχε το δικαίωμα να σηκώσει την ελληνική σημαία ως σημαιοφόρο. Και δημιουργήθηκε πρόβλημα βεβαίως ο μαθητής αυτός σήμερα ως υπότροφος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και είναι διαπρίσιος κήρυκας του αλβανικού εθνικισμού. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λέω λοιπόν ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα για τον Αλβανό. Και καλώς θα σας έλεγα. Αλλά επί δεκαετίες ολόκληρες οι πρόσφυγες και οι πόντιοι ιδιαίτερα στη Μακεδονία δεν είχαν δικαίωμα να γίνουν σημεοφόροι. Κανείς όμως τότε δεν διαμαρτυρήθηκε, η ευαισθησία τους δεν είχε εκδηλωθεί. Έτσι είναι. Τι έγιναν λοιπόν οι πόντιοι? Συσπειρωμένοι, οργανωμένοι και εργαζόμενοι κατόρθωσαν όχι μόνο να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία αλλά να πετύχουν μια οικονομική επιφάνεια και μια καταξίωση μέσα στην κοινωνία. Και επειδή έτσι έγιναν υπολογίσιμη δύναμη, απήτησαν την αναγνώριση της γενοκτονίας των Μοντίων. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Οι πόντιοι υπέστησαν γενοκτονία και το πήραν είδηση ύστερα από 70 χρόνια. Όχι το πήραν είδηση ύστερα από 70 χρόνια. Αλλά διότι οι συνθήκες δεν τους επέτρεπαν να το αναγνωρίσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχομαι λοιπόν στο προκείμενο θέμα, στον κύριο Καρκαγιάννη. Μα ο Λέμκιν, ο Ράφαη Λέμκιν, και από τις πρώτες σελίδες του πρώτου τόμου, του 14ου μου αυτού έργου, αναλύεται μέσα σε ένα δικό μου σημείωμα. Ο Ράφαη Λέμκιν δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να προβεί στην περιγραφή της αντικειμενικής υποστάσεως ενός εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Δεν χρειαζόμαστε εμείς έναν ποινικό νόμο για να μας πει τι είναι κλοπή. Η κλοπή είναι κλοπή. Τον χαρακτηρισμό τον δίνει ο νόμος. Αυτό το μαθαίνει και ένας πρωτοετής φοιτητής της νομικής. Γιατί λοιπόν ο κύριος Καρκαγιάννης και όλοι οι Καρκαγιάννες, γνωρίζοντάς το, διαστρέφουν την πραγματικότητα. Και μην βλέπετε ότι είμαστε εμείς εδώ. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε άτομα που κάνουμε μια αντίσταση, πραγματική αντίσταση, στο όνομα του λαού μας. Και ο λαός μας, σας πληροφορώ, από την πολιτική έχει απογοητευτεί. Τα ίδια αποτελέσματα τα εκλογικά, οι παραπλήσια θα βγουν και αυτές τις εκλογές, τις επόμενες εκλογές. Πού αντιδρά ο λαός μας? Αντιδρά ο λαός μας σε θέματα πολιτιστικά και σε θέματα ιστορίας. Γι' αυτό και υπάρχει μια προσπάθεια ύπουλη υπονόμευσης της ιστορικής αλήθειας αυτής που έχει σχέση με τον ελληνισμό. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να δώσω τηλεγραφικά το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το τεράστιο υλικό που έχει συγκεντρώσει ο Κώστας Φωτιάδης. Δεν είναι τυχαίο ότι 4 μέρες μετά την αποβίβαση ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα. Γιατί αποβιβάστηκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη? Επειδή πολλά λέγονται αυτές τις μέρες, επιτρέψτε μου να το ξεστομίσω. Και αυτό είναι η άγνοια ιστορική, σκόπιμα. Βεβαίως αυτά έγιναν και από τον κύριο Καρκαγιάννη και από το συγκρότημα το δημοσιογραφικό, για να μην μπορέσει ο Ελευθέριος Βενιζέλος να ξεπεράσει άλλον πολιτικό. Και ονοώ νοήτο. Και ονοώ νοήτο, σαν δεν τρεπόμαστε.
Λέω λοιπόν ότι το, και σε αυτό που σας λέω είναι συγκινητικό, ενώ δεν είχαμε ποτέ συζητήσει το θέμα με τον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, του οποίου υπήρξα συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο για χρόνια. Προχθές στην Ακαδημία, μέσα σε 10 λεπτά συμφωνήσαμε σε όλα. Το 1915 είναι η κρίσιμη χρονιά στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Άγγλοι προγραμματίζουν μία απόβαση των δυνάμεων των δικών τους και της Αυστραλίας και της Νεοζηλανδίας με τους Άντζακ στην τα Δαρδανέλια. Και ζητούν τότε την βοήθεια από την Ελλάδα να στείλει 2 μεραρχίες από πίσω, από τη Θράκη, προκειμένου να χτυπήσει την άμυνα την οποία έχει των στενών ο Μουσταφά Κεμάλ. Εδώ λοιπόν ανοίγω την παρένθεση για να τονίσω ότι στους Νεοτούρκους ο Κεμάλ είχε διαφωνήσει με την κάθοδο με τους Γερμανούς. Εξ αρχής οι Νεότουρκοι ήτανε οπαδοί της αγγλοτουρκικής φιλίας. Και ο Κεμάλ, ο λόγος και άλλοι πολλοί λόγοι υπήρχαν που είχε τεθεί σε αντίθεση, είχε βρεθεί σε αντίθεση με τον Ταλάτ, ήταν γιατί πήγε με τους Γερμανούς. Ο Ταλάτ, ενώ ο Κεμάλ ήταν μέχρι τέλους αγγλόφιλος. Εκεί λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση όχι μόνο να αρνήθηκε, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας εκμυστερευτώ ότι δεν μπορούσα να καταλάβω τη στάση του Ραϊμού Πουανκαρέ. Και κάποτε πριν πολλά χρόνια ρώτησα τον Σαστενέ, τον ακαδημαϊκό Γάλλο, τον αείμνηστο, ο οποίος ήταν και βιογράφος του Πουανκαρέ, γιατί ο Πουανκαρέ είχε αυτό το μένος κατά της Ελλάδος. Γιατί ήταν εκείνος ο υπαίτιος ότι η Ανατολική Θράκη παραδόθηκε στην Τουρκία και η Κωνσταντινούπολη παραδόθηκε στην Τουρκία. Τη λύση τη βρήκα στον 8ο τόμο των απομνημονευμάτων του. Όταν ζήτησαν από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει αυτή τη βοήθεια, η τότε κυβέρνηση, ο τότε βασιλιάς, είπε το εξής: εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αν μάλιστα ιτηθείτε και ζητήσετε διαφυγή από τη Θράκη, θα αφήσω τα σύνορά μου ανοιχτά να σας καταδιώκουν οι τουρκικές δυνάμεις. Γιατί λέμε το 1915 και οι πηγές είναι και τουρκικές πηγές? Διότι εάν το 15 έπεφταν τα Δαρδανέλια, η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτομάτως κατέρεε. Και βέβαια οι σύμμαχοι θα έτρεχαν προς βοήθεια του συμμάχου τους, που τα είχε βρει δύσκολα, του Τσάρου. Και όπως λένε και οι Τούρκοι, όπως και ο Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος το λέει, δεν είμαι μόνο Σαρίς που το λέει, η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν θα πραγματοποιούνταν κατά πάσα βεβαιότητα, και οπωσδήποτε δεν θα είχαμε Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν θα είχαμε ναζισμό και δεν θα είχαμε τα εκατομμύρια των εκατομμυρίων του θανάτου. Μετά από το 15, και εδώ ακριβώς βάζω την υπογραμμίζω, ο πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ήταν ένα μακελιό σκέτο. Ολόκληρες γενιές εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη, στη Γαλλία και στην Αγγλία. Έγινε μία σφαγή. Το αποτέλεσμα ήταν να μην πολεμάνε πλέον οι Ευρωπαίοι. Είναι το πουρκουά που λέγανε οι Γάλλοι, που θα είναι μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι' αυτό και το 1919 ο Λόι Τζόρζ λέει του Βενιζέλου: έχετε στρατό να στείλετε στη Σμύρνη? Γι' αυτό πήγε ο ελληνικός στρατός, γιατί δεν είχε πολεμήσει. Ενώ όλοι οι Ευρωπαίοι είχαν πολεμήσει και είχαν χύσει το αίμα τους ποτάμι. Και ενώ ο ελληνικός στρατός πηγαίνει για να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς στην Ιωνία και στον νότο της Μικράς Ασίας, ο φιλοάγγλος Κεμάλ
χρηματοδοτείται από τον Σουλτάνο και τους Άγγλους ως διοικητής, επιθεωρητής και ως κυβερνήτης, έτσι λένε τα έγγραφα τα βρετανικά, αν μελετήσετε τα αρχεία, αλλά ποιος θα διαβάσει τα αρχεία, τα βρετανικά. Ποιος, Καρκαγιάννης. Αποστέλλεται στον Πόντο για να με εντολή να λειτουργήσει όπως ο ελληνικός στρατός, δηλαδή να προστατεύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς από τους τσέτες τους φαγείς, οι οποίοι συνέχιζαν το έργο του Ένωση και Πρόοδος. Και τι κάνει ο Κεμάλ? Κάνει ακριβώς το αντίθετο. Συνεργάζεται με τους φαγείς και ολοκληρώνει τη γενοκτονία. Αυτό είναι το έγκλημα. Και αυτή την ιστορική αλήθεια, ελάχιστοι εκείνοι οι οποίοι μπορεί να την κατανοήσουν και να τη μετατρέψουν σε συνείδηση. Το βιβλίο, το έργο του Κωνσταντίνου Φωτιάδη είναι μνημειώδες και είναι λυπηρόν ότι η Βουλή των Ελλήνων τελικά δεν προέβη σε έκδοση στην αγγλική γλώσσα αυτού του βιβλίου, σε αντιπαραβολή προς τα ογκώδεις τόμους με αρχιακό επίσης υλικό που εκδίδει επισήμως το τουρκικό κράτος και το κοινοβούλιο, για να αποδείξει ότι δεν έγιναν σφαγές των Αρμενίων και οι Αρμένοι ήταν εκείνοι που έσπασαν τους Τούρκους. Ογκώδη βιβλία. Βλέπεις λοιπόν διαφορετική συμπεριφορά από τη μία ή από την άλλη πλευρά, ή τα ογκώδη βιβλία για να δείξουν τις σφαγές τις οποίες υπέστη ο λαός, ο τουρκικός, από τις δυνάμεις κατοχής. Το πρόβλημα του ποντιακού ελληνισμού και του ποντιακού εν γέννη χώρου έχει και μια άλλη διάσταση με την οποία καταλήγω. Η εθνοτική, προσέξτε, η εθνοτική ταυτότητα των ποντίων, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι Ρωμνοί δηλαδή, είτε είναι μουσουλμάνοι, είναι πολύ πιο ισχυρή αυτή η ταυτότητα πολλές φορές από την εθνική ταυτότητα. Και βέβαια, ο Ίων Δραγούμης, για να κλείσω με αυτό, όταν με τον πρίγκιπα Σαμπαγατίν, το κοινό δεν γνωρίζει ποιος είναι ο πρίγκιπα Σαμπαγατίν, με τον πρίγκιπα Σαμπαγατίν ετοίμαζε την οργάνωση, αφενός μέσα στην Κωνσταντινούπολη, την οργάνωση, πολιτική οργάνωση Κωνσταντινούπολεως με τους τέκτονες της Κωνσταντινούπολης. Ο πρίγκιπας Σαμπαγατίν στην οργάνωσή του, η οποία ήταν αντίθετη προς το Ένωση και Πρόοδος, η λεγόμενη αποκέντρωση, το σωματείο αποκέντρωσης, πολιτικής αποκέντρωσης, δηλαδή ουσιαστικά ομοσπονδοποίησης του Οθωμανικού κράτου, σε ένα μόνο σημείο βρήκε ανταπόκριση πολύ μεγαλύτερη από ότι οι εθνικιστές του Ένωση και Πρόοδος. Και αυτό το σημείο είναι ο Πόντος, όπου οι νεότουρκοι υπέστηλαν τις δραστηριότητες τις πολιτικές τις οποίες είχαν. Με αυτά θέλω να πω ότι το υλικό που έχει ο Κώστας Φωτιάδης συγκεντρώσει είναι πρόσφορο για μια νέα ανάγνωση της ιστορίας. Αλλά για να υπάρξει αυτή η νέα ανάγνωση της ιστορίας χρειάζεται ένα νέο πνεύμα. Χρειάζεται μια αντίσταση κατέναντι όλων εκείνων οι οποίοι σήμερα έχουν επιβάλει μία δικτατορία στον χώρο της διανόησης. Είναι εκείνοι οι οποίοι αποκλείουν ακαδημαϊκούς δασκάλους. Όχι μόνο από εφημερίδες και από τον τύπο και από τις τηλεοράσεις. Όχι μόνο από τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιαδήποτε άλλα. Αλλά εκείνους ακριβώς οι οποίοι εργάζονται προκειμένου να καταρρύψουν τις ιστορικές αλήθειες και να μας οδηγήσουν
και να μας οδηγήσουν ακριβώς στο αντίθετο σημείο στο οποίο οδηγεί το περισπούδαστο αυτό έργο του άξιου συναδέλφου Κωνσταντίνου Φωτιάδη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαρή, ομότιμο καθηγητή κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για όσα μας είπε. Thank you.